Άμα θέλουν, πολύ ευχαρίστω. Έτσι. Δεχτές σοβαρές προτάσεις. Να είναι οικονομική μόνο. Γιατί ήμουν και εντάξει, ένα κορίτσι εργαζόμενο είναι που προσπαθεί να βγάλει έτσι το ψωμί της. Τίμια και ειλικρινά. Να σου πω, σε όλα αυτά που ακούγονται, τον τελευταίο καιρό, ακούστηκε το πολύ τελευταίο καιρό, ότι την εκπομπή σου θα αναλάβει ο Βαγγέλης Περής. Ναι. Είναι αλήθεια, έγινε κάποια συζήτηση, έχει κλείσει δουλειά, δεν έχει κλείσει. Κοίταξε να δεις. Αυτή η εκπομπή ξεκίνησε λίγο στον αέρα, δηλαδή δεν υπήρχε ένα κόνσεπτ. Και αυτό είναι τελικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπορεί να σταθεί μια εκπομπή αν δεν υπάρχει ένα κόνσεπτ. Δηλαδή κάθε άνθρωπος που υπάρχει, εσύ, η Έλενα, ο Δημήτρης και οι λοιποί, εξυπηρετείται ένα σκοπό, ένα ρόλο. Και ένα σενάριο που υπάρχει. Έτσι. Όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρχε αυτό ξεκάθαρα. Σιγά σιγά εμείς οι άνθρωποι μπροστά κυρίως, αυτό είναι ο Μπάρνι, μπροστά. Ο Μπάρνι, έτσι, ο καινούριο σκύλο, ο Μπάρνι. Χαίρετε, χαίρετε. Που τα λες ωραία. Μπροστά κυρίως από την κάμερα, γιατί αυτοί εκτίθενται περισσότερο. Προσπαθούσαμε να το βρούμε όλο αυτό. Γίνονται διάφορες συζητήσεις με ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά, γιατί εγώ τη μαθαίνω ακόμα. Και σίγουρα έχω μεγαλύτερη εμπειρία από ό,τι είχα πέρσι, από ό,τι είχα πριν από 3 μήνες και παλαιότερα. Και γίνονται κάποιες συζητήσεις χωρίς να έχει κλείσει κάτι. Τώρα, ξέρεις, νιώθω πολύ καλά που δεν έχω πλέον συμβούλους, δεν έχω νταντάδες. Νιώθω πολύ καλά που ό,τι νούμερα και να κάνω, τα οφείλω στην ομάδα μου και στον εαυτό μου και που δεν έχω ανθρώπους να με επηρεάζουν ή να δημιουργούν ψέματα γύρω από μένα για να πάνε καλύτερα οι εκπομπές ή όλη αυτή η σκόνη που υπήρχε. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα που είμαι αυτός μου και που θα μιλήσω χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μιλήσει για μένα χωρίς να τον έχω βάλει εγώ. Το καταλάβαμε το υπονοούμενο ότι υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν σύμβουλοι, ήταν νταντάδες, έτσι. Ποιος είχε βάλει αυτούς τους ανθρώπους, ήταν στο κανάλι, τους βρήκες εκεί. Εσύ το καλοκαίρι, όταν σου είπα να κάνεις την εκπομπή αυτή, είχες κάτι στο μυαλό σου να προτείνεις, γιατί λες δεν υπήρχε κόνσεπτ. Ποιος φταίει γι' αυτό. Είχα και. Το είχα προτείνει, αλλά ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι που δεν ξέρουν και δεν έχουν την εμπειρία, δεν μπορούν όταν το λένε εκεί πέρα. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, χτυπάς την πόρτα για παράδειγμα του διευθυντή. Δεν θα λάβει υπόψη του το ίδιο εσένα με κάποιον άλλο που έχει 2 χρόνια εμπειρία. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Οπότε η βαρύτητα κάποιου πιο έμπειρου είναι μεγαλύτερη. Απλά δεν ήταν αυτό που ήθελε ή που σου τέριαζε ή που είχε στο μυαλό σου και το φέρνω στα μέτρα μου, θεωρώ. Εσύ πώς θα ήθελες να είναι η εκπομπή, δηλαδή. Το φέρνω στα μέτρα μου. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή.